Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στον Άντροπ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμη how to style βίντεο και θα δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε το δερμάτινο παντελόνι. Να σας πω ότι μετά θα ακολουθήσει το lookbook όπως πάντα. Αρχικά σας ακούγεται λίγο συνηθισμένο, γιατί δεν είναι και πολύ δύσκολο να συνδυάσουμε ένα δερμάτινο παντελόνι. Αλλά θα σας δείξω πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε για casual outfit, γιατί ξέρω πως το να το συνδυάσετε βράδυ σας είναι και σας πιο εύκολο. Βάζετε ένα ψηλοτάκουνο παπούτσι, ένα πουκάμισο από πάνω και είναι ok. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε με διαφορετικά παπούτσια και για πιο καθημερινά, ας πούμε, outfits. Λοιπόν, αρχικά λοιπόν, να σας δείξω λιγάκι το δερμάτινο παντελόνι μου. Είναι αυτό εδώ. Το έχω πάρει από Μπέρσκα. Και δεν είναι πολύ στενό, γιατί είναι παντελόνι, δεν είναι κολάν. Οπότε ναι, αυτό. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς το συνδυάζω. Ο πρώτος συνδυασμός που κάνω με αυτό είναι φορώντας αυτό εδώ το pullover που φοράω και τώρα. Δείτε, εδώ είναι off the shoulder, είναι έξω η ώμη. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει έτσι ένα ανοιχτό ζιβάγκο, γιατί και δεν με πνίγει. Και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι από Hollister και γενικότερα μου αρέσει πολύ, τώρα που το έχω βάλει λιγάκι από μέσα, είναι κάπως oversized. Μου αρέσει πολύ με το δερμάτινο παντελόνι μου να φοράω pullover έτσι λίγο φαρδιά, τα οποία να είναι και λίγο μακριά, όχι πολύ, λίγο. Οπότε μου αρέσει πολύ και αποφάσισα να το συνδυάσω τώρα με αυτό. Φοράω και αυτό εδώ το τσόκερ, το συνδυάζω πολύ γιατί μου αρέσει που φαίνεται ο λαιμός να βάζω ένα τσόκερ. Και από κάτω το συνδυάζω με τις αγαπημένες μου μπαλαρίνες, τις αγαπημένες μου lace-up μπαλαρίνες. Μου αρέσει γιατί με το pullover κάνω έτσι ένα casual outfit, δεν ήθελα να βάλω από κάτω sneaker ή κάποιο έτσι πιο sport παπούτσι. Πάνω τέλος σε αυτό το outfit διαλέγω να βάλω, λοιπόν, αρχικά το δερμάτινό μου, το οποίο είναι από Zara. Βάζω το δερμάτινό μου λοιπόν και από πάνω βάζω αυτό εδώ το γυλεκάκι, το γούνινο γυλεκάκι που είναι και αυτό από Zara. Εντάξει, αυτό το αγαπώ πολύ, με ζεσταίνει απίστευτα παιδιά και πίστευα ότι δεν θα πηγαίνει με δερμάτινο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που το έχω δοκιμάσει και από πέρυσι δηλαδή. Οπότε αυτό φοράω. Δεν μου φαίνεται too much το δερμάτινο jacket με το δερμάτινο παντελόνι. Δεν μου κακοφαίνεται καθόλου. Μου αρέσει πολύ. Και αυτό λοιπόν είναι το πρώτο outfit καθημερινό έτσι που χρησιμοποιώ εγώ που φοράω. Δεύτερο outfit λοιπόν με το δερμάτινο παντελόνι μου είναι το εξής. Διαλέγω και φοράω ένα έτσι τελείως απλό καθημερινό λευκό αμάνικο μπλουζάκι. Τίποτα, είναι ένα απλό μπλουζάκι, θα μπορούσε να είναι και κοντομάνικο κάλλιστα. Έχω διαλέξει ένα μάνικο που έχει έτσι λίγο ζιβάκο εδώ. Το συγκεκριμένο, μου το έχουν φέρει από το εξωτερικό, είναι ένα brand, λέγεται Amisu, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, ένα απλό λευκό top, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Με αυτό. Και από πάνω φοράω το δερμάτινο μπουφάν μου. Αυτό που σας έδειξα και πριν. Και το σκουφάκι μου, το οποίο δεν το έχω τώρα εδώ, αλλά επασφυρτώστε το δείτε στο βίντεο. Και ένα σκουφάκι, έτσι ένα oversized σκουφάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ, γιατί είναι έτσι λίγο πιο, πώς να το πω, λίγο πιο street style, πολύ πιο σπορ από αυτά που φοράω εγώ συνήθως. Από κάτω το συνδυάζω με αυτό εδώ, το παπούτσι μου. Σας το έχω ξαναδείξει και στη συλλογή μου με παπούτσια. Μου αρέσει πολύ γιατί ολοκληρώνει έτσι αυτή τη σπόρη εμφάνιση που θέλω να δημιουργήσω. Και αυτό μπορώ να το φορέσω, το φοράω κυρίως πρωινά. Δεν θα το φορέσω δηλαδή ίσως κάποιο απόγευμα. Θα προτιμήσω το απόγευμα να βάλω το πρώτο outfit που σας έδειξα. Τέλος, για λίγο πιο καλές εμφανίσεις, με flat όμως πάλι παπούτσι, συνδυάζω το δερμάτινο παντελόνι μου με αυτό εδώ το body, το κορμάκι, που σίγουρα νομίζω σας έχω ξαναδείξει, με αυτά τα see-through μανίκια, αυτό το τελείωμα, εντάξει, μου το γράφετε στο Instagram πολλές και πράγματι αυτό το τελείωμα είναι υπέροχο αυτό το μανίκι, κορίτσι είναι Zara, είναι φετινή κολεξιόν, μπορεί να το έχουν ακόμη. Ναι, οπότε
το συνδυάζω με αυτό. Από πάνω διαλέγω αυτό που δεν θα το αναλύσω, σας το έχω δείξει χίλιες φορές, το jacket. Και από κάτω, επίσης θα το αναλύσω, βάζω μια over the knee boot, τη δικιά μου, τη flat. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το φοβάμαι να το φορέσω με δερμάτινο παντελόνι, την over the knee boot, μου αρέσει, με βολεύει πολύ. Και έτσι για πιο έτσι καλές εμφανίσεις, πάντα με flat, μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω total black outfit όπως αυτό που σας έδειξα. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. You, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death into. Αυτό ήταν λοιπόν. Γράψτε μου αν θέλετε και εσείς κάτω στα comment πώς συνδυάζετε το δερμάτινο παντελόνι σας. Γιατί εγώ σας έδειξα μόνο 3 outfit, τα βασικά που φοράω. Δηλαδή ένα που θα το φορέσω για πολύ πολύ casual εμφανίσεις, το δεύτερο που σας έδειξα. Το πρώτο το οποίο θα το φορέσω έτσι όταν θέλω να πάω και κάπου πιο καλά, όχι βράδυ. Και το τρίτο έχω να σας πω ότι θα το φορούσα και βράδυ, εννοείται. Γιατί το έχω φορέσει κιόλας και βράδυ, για να χαλαρώ ποτό. Μην ξεχάσετε, άμα σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να με βλέπετε εδώ κάθε Παρασκευή, να συζητάμε για πολύ 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 μόδα. Like σε αυτό το βίντεο και εννοείται μου γράφετε σε comment ό,τι θέλετε. Ακολουθήστε με επίσης σε Facebook και Instagram, να τα λέμε και από εκεί. Ανεβάζω συχνά Instagram stories που μου αρέσει, δεν ξέρω, είναι έτσι άμεσο και μου αρέσει να τα λέμε και από εκεί. Και αυτά. Επίσης να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός στη σελίδα μου στο Facebook Nandrop. Θα σας έχω από κάτω το link αν θέλετε να το δείτε. Σε συνεργασία με τα Penguin Handmade Stories δίνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμημα γούρι. Να πάτε να δηλώσετε συμμετοχή. Θέλει μόνο να κάνετε like στη σελίδα μου στο Facebook, like στην Penguin, ένα σχόλιο στη φωτογραφία του διαγωνισμού και αν θέλετε προαιρετικά και εγγραφή εδώ πέρα για περισσότερες συμμετοχές. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Σας φιλώ πολύ πολύ. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Φιλάκια πολλά, γεια σας!